Τη συνέχιση της λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου Φερών ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κάνοντας γνωστό ότι τροποποιείται εκ νέου η αρχική απόφαση και επανέρχεται στο προηγούμενο πλαίσιο λειτουργίας του. Το αποτέλεσμα του επιδιημέρου έτσι, διαλόγου που είχαμε φαίνεται ότι πιάνει τόπο. Αργά το μεσημέρι περιμένουμε και την επίσημη τροποποίηση, αν θέλετε, στην ουσία ανάκληση της απόφασης, μέρους απόφασης που αφορά το πολυκέντρο μας. Έγινε ένας ωραίος διάλογος. Συζητήσαμε με όλες τις αρχές, από τον κύριο Περιφερειάρχη μέχρι και τον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον κύριο Μαυρίδη, όπως και από τον διοικητή και τον υποδιοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, προκειμένου να μεταφέρουμε τους πραγματικούς ισχυρισμούς και τα επιχειρήματά μας σε μια ρεαλιστική βάση και πετύχαμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο ανακοινώνουμε και μόλις τώρα. Οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, η οποία πραγματοποιήθηκε έξω από το πολυδύναμο ιατρείο στις Σφαίρες με την συμμετοχή δεκάδων πολιτών και φορέων. Στις Σφαίρες κάτοικοι και φορείς αντέδρασαν στο ενδεχόμενο λουκέτου και εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους το ιατρείο πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Πριν τρεις μήνες έπαθε έμφραγμα ο άντρας μου. Ήρθαμε εδώ πέρα, μας παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, σώθηκε ο άνθρωπος, ενώ σε 10-15 λεπτά εγώ, αν τον έβαζα στο αυτοκίνητο ή ειδοποιούσα ασθενοφόρο, θα είχε πεθάνει ο άνθρωπος. Εδώ και πολύ καιρό βλέπουμε ότι όλα αποδομούνται, όλα φεύγουν. Τράπεζες, τι να πούμε, τα πάντα. Τώρα ήρθε το κερασάκι στην τούρτα να κλείσουν και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Φερών. Είναι κατάντια, μεγάλη κατάντια. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την Ερτορεστιάδα, η 4η Υγειονομική Περιφέρεια αποφάσισε δίμηνη αναστολή λειτουργίας για τα περιφερειακά ιατρία Ριζίων, Καστανέων, Ζώνης, Θουρίου, Μεταξάδων, Αμπελακίων και Βίσας. Η απόφαση για τις συγκεκριμένες μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας είναι να αναστείλουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου τη λειτουργία τους στο πλαίσιο του σχεδιασμού ανακατανομής του υγειονομικού προσωπικού για την ενίσχυση των νοσοκομείων που δέχονται αυξημένη πίεση το τελευταίο διάστημα λόγω της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών COVID. Στο πολυδύναμο ιατρείο Φερών εργάζονται σήμερα 4 γιατροί και 7 νοσηλευτές. Εκτός από την καθημερινή συνταγογράφηση υπάρχουν ένα σωρό εργασίες οι οποίες γίνονται στο πολυδύναμο ιατρείο των Φερών. Υπάρχουν 3.000 περιστατικά μηνιαίως, υπάρχουν 400 έκτακτα περιστατικά. Εξυπηρετεί είτε ως εμβολιαστικό κέντρο και ως εμβολιαστικό κέντρο ήταν από τα ελάχιστα κέντρα στην περιφέρεια που είχε μεγάλη επιτυχία. Περισσότεροι από 7.000 συμπολίτες μας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με AstraZeneca εμβολιάστηκαν στο κέντρο μας. Αυτή τη στιγμή είναι εμβολιαστικό κέντρο Pfizer και επίσης λειτουργεί από την πρώτη στιγμή και ως εμβολιαστικό κέντρο κατοίκων, όπου μάλιστα πρέπει να τονιστεί και αυτό, μετακινείται ο γιατρός με τον οδηγό και το όχημα του Δημάρχου. Το πολυδύναμο ιατρείο Φερών είναι η πρώτη υγειονομική δομή που συναντά κανείς μετά το τελωνείο των κήπων. Εξυπηρετεί περίπου 10.000 κατοίκους, στην πλειοψηφία τους υπερήλικες. Εξυπηρετεί δύο κέντρα συνοριακής φύλαξης, δύο ταξιαρχίες με τις οικογένειές τους και πραγματοποιεί καθημερινά δεκάδες rapid test, εξυπηρετώντας την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το ασθενοφόρο που θα κληθεί εδώ για να παραλάβει έναν ασθενή είτε με παθολογικό ή οτιδήποτε άλλο ατύχημα ή συμβάν θα προστρέξει πρώτα στα ιατρεία των Φερών. Εδώ θα δοθούν οι πρώτες βοήθειες, εδώ θα σωθούν αρχικά οι ζωές και μετά ο ασθενής θα γίνει μετακομιδή του στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Επομένως είναι πολύ ζωτικό για μας να υπάρχουν οι εφημερίες. Είχα πρόσφατο περιστατικό σε πολύ κοντινό χρόνο από υπάλληλο εδώ της κοινοπραξίας του Φράχτη που σώθηκε. Γιατί το μεταφέραμε γρήγορα εδώ στα ιατρία, του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μετά με την ειδική μονάδα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Έχουν σωθεί πάρα πολλές ζωές από αυτό το πολυδύναμο ιατρείο, γιατί το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί πριν 13 χρόνια δούλευα εδώ πέρα και έχουμε σώσει ζωές, παιδιά, πραγματικά. Αυτό που πάει να γίνει, μάλλον δεν είχε ενημερωθεί σωστά ο κύριος Διπεάρχης για αυτή την απόφαση που πήρε και από ό,τι μαθαίνουμε ανακαλεί την απόφασή του και είναι πολύ ευχάριστο αυτό που ακούμε. Σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, παρά τις εξαγγελίες των
υπουργών για προσλήψεις των νοσηλευτών και γιατρών, δυστυχώς φαίνεται στην πράξη με αυτήν την απαράδεκτη απόφαση ότι δεν έγιναν αυτά τα πράγματα. Άρα αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να ενδυναμώσει τις περιφερειακές τομές υγείας. Η αντιπολίτευση του Δήμου Αλεξανδρούπολης καυτηρίασε τη στάση της Δημοτικής Αρχής. Είναι εγκληματική η διαχείριση της πανδημίας και τις συνέπειες τις βλέπουμε καθημερινά. Σήμερα το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης με στοιχεία 23 και 24 Οκτώβρη είναι 100% οι μονάδες COVID και στέλνουν ασθενείς στη Θεσσαλονίκη. Έχουν υποβαθμιστεί αγροτικά ιατρία, το πολυδύναμο εδώ πέρα. Οι ελλείψεις του προσωπικού είναι τεράστιες, όχι μόνο στην Ήπεθρο, φυσικά και στα νοσοκομεία. Χρειάζεται να σταματήσουν τέτοιες αποφάσεις και εδώ και τώρα να γίνουν άμεσες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού. Ήρθαμε να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό τον κατήφορο που έχει ξεκινήσει, αυτήν εδώ την τάση να μηδενίσουν την ενότητα των Φερών και τους κατοίκους της, παίρνοντας όλες τις υπηρεσίες. Δεν έμεινε τίποτα στην ενότητα των Φερών. Όταν λέμε τίποτα, κυριολεκτούμε, τίποτα απολύτως. Δηλαδή, πώς θα εξυπηρετηθεί αυτός ο κόσμος? Είναι δυνατόν σε αυτούς τους ανθρώπους που βάλανε τα στήθια τους μπροστά, είναι και η μέρα όπως ήταν 28 Οκτωβρίου, να φυλάξουν τα σύνορα? Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος απίφθινε το κάλεσμα για τη διοργάνωση της κινητοποίησης. Οι κινητοποίησεις θα ενταθούν αν διαταραχθεί η λειτουργία του ιατρείου, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου. Αντιδράσαμε και θα αντιδράσουμε όχι μόνο κινητοποιώντας και μόνο στη σημερινή διαμαρτυρία. Εάν δεν αλλάξει, θα υπάρχει κινητοποίηση μεγάλη, θα κοπεί ο νομός στη μέση. Αυτό το γνωρίζουν οι Φεριώτες, γνωρίζουν όλοι πόσο δυναμικοί μπορούμε να είμαστε στις κινητοποιήσεις όταν διεκδικούμε τα αυτονόητα. Διεκδικούμε την υγεία μας, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.